Πάμε όμως να περάσουμε να δούμε τι έχει συμβεί και στην πιστική επίθεση που έγινε στα γραφεία της Real Group, καθώς ήρθε βίντεο ντοκουμέντο όπου φαίνονται ξεκάθαρα κινήσεις των δραστών. Ναι, πράγματι φαίνονται οι κινήσεις των δραστών και από ό,τι φαίνεται το πιο σημαντικό είναι ότι σύμφωνα με τον έλεγχο που κάνανε η αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, η φωτιά προκλήθηκε γιατί υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο δείχνει νάτες ακριβώς τις κινήσεις των δραστών. Πήγανε λοιπόν και βάλανε, επειδή δεν μπορούσαν να ανέβουν με το ασανσέρ, αλλάξανε το σχέδιο δράσης τους και βάλανε τη βόμβα δίπλα στον αεραγωγό, με αποτέλεσμα του ισογείου, με αποτέλεσμα οι φλόγες να μεταδοθούν στον τρίτο όροφο, ο οποίος κάει και ολοσχερός. Μπορείτε να δείτε το τι έγινε. Θα δούμε το βίντεο αναλυτικά. Αυτό ήταν το βίντεο. Είδαμε πώς έδρασαν οι δράστες. Και να θυμίσουμε ότι παρολίγο να έχουμε και ένα θύμα. Βέβαια, η χολύπτρια που ήταν εκείνη την ώρα μέσα στο κτίριο. Μέσα στο δεύτερο όροφο και ευτυχώς απεγκλωβίστηκε από άλλο σημείο, από την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί ήταν προσχεδιασμένοι ακόμα και να δολοφονήσουν. Φαίνεται ότι δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι δείχνουν τα πράγματα τουλάχιστον. Ακριβώς. Από αυτά που βλέπουμε και από τις εικόνες που είδαμε αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι δεν είχαν κανένα δισταγμό για τίποτα απολύτως. Ακόμα και όταν είδαν ότι δεν μπορούν να κάνουν το πρώτο σχέδιο, προχωρήσανε στο δεύτερο σχέδιο. Έτσι ακριβώς. Το οποίο τελικά ήταν και πιο αποτελεσματικό. Ναι, γιατί εξαπλώθηκε και η φωτιά μέσα από τον αεραγωγό και ήταν χειρότερη ακόμα η κατάσταση, φυσικά. Ας ελπίσουμε η αστυνομία λοιπόν να βρει τους δράστες, να γίνουν οι συλλήψεις που πρέπει να γίνουν και να μην έχουμε ξανά άλλα τέτοια φαινόμενα. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει αναλάβει κανένας την ευθύνη για το τρομοχτύπημα. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Ελπίζουμε ότι ίσως αν βγει κάποια προκήρυξη ή κάτι, να μάθουμε κάτι μέσα από αυτήν. Πάντως πέρα από τα εμπριστικά χτυπήματα που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν και τα χτυπήματα, μάλλον συνεχίζουν να υφίστανται και τα χτυπήματα στα social media.